πάνω από 30.000 είναι συνταξιούχοι που εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν πληρωθεί από τα ταμεία τους στο ΕΦΑΠΑΞ, καθώς έχουν παγώσει τις πληρωμές με τον πρόεδρο των συνταξιούχων κύριο Κουμπούρη να κάνει λόγο για ένα επιπλέον χτύπημα στα χτυπήματα που ήδη έχουν δεχθεί οι συνταξιούχοι το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που προστίθεται πάνω στα μεγάλα προβλήματα, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξή τους ότι αργούν και 2 και 3 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις στατικουρικά και 5 χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους, να ολοκληρωθεί. Έχουμε αυτό το ζήτημα που αναφέρατε στα ΕΦΑΠΑΞ. Έχουμε προβλήματα, τα προβλήματα της υγείας, έχουμε τα προβλήματα της φορολογίας, δηλαδή ουσιαστικά μας έχουν τσακίσει και εκείνα που πρέπει να αποδοθούν που έχουν πληρωθεί από τον εργαζόμενο, όταν εργαζόταν κανονικά, δεν πληρώνονται, δεν το αποδίδονται. Δηλαδή, ξέρετε ότι είναι να δουλεύει κάποιος 35-40 χρόνια, να έχει πληρώσει όλη του τη ζωή, να έχει βγάλει τον πλούτο αυτής της χώρας και να μην μπορεί να πάρει εκείνα που πραγματικά δικαιούται. Κύριε Κουμπούρη, υπάρχουν φόβοι ότι έρχεται και νέο κούρεμα σε σχέση με αυτό? Κοιτάξτε να σας πω, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τις περικοπές, όπως ξέρετε, των επικουρικών συντάξεων και των κύριων συντάξεων από την 1η-1η του 2015. Από την 1η-1η του 2017 θα έχουμε αύξηση των ορίων ηλικίας και μέχρι το 2021, όπως επίσης είναι γνωστό, τα όρια ηλικίας δεν θα υπολογίζονται με το πόσο έχει δουλέψει, αλλά με το προσδόκιμο της ηλικίας που στην Ευρώπη είναι 70 και 71 χρονών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι σιγά σιγά την εργατική τάξη την πάνε από τη δουλειά, όποιος έχει δουλειά και όποιος θα πάρει μια ψωροσύνταξη, αν θέλει να την πάρει, την πηγαίνουν για τον τάφο. Αυτή είναι η ουσία και πρέπει ο εργατόκοσμος να αντιδράσει, να οργανωθεί, να σταματήσει να πιστεύει στις ψεύτικες υποσχέσεις, να σταματήσει να πιστεύει στις υποσχέσεις ότι τάχα θα αλλάξει μια κυβέρνηση και θα αλλάξουν τα πράγματα όταν οι κυβερνήσεις αυτές διαχειρίζονται αυτές τις πολιτικές. Τα πράγματα λοιπόν είναι στο μπορούν να αλλάξουν μόνο με τη συμμετοχή του εργαζόμενου λαού, μαζί και οι συνταξιούχοι, καθημερινά στους αγώνες να διεκδικήσουν τον πλούτο που παράγουν. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο με βάση τους νέους μαθηματικούς τύπους να υποστούν μειώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 50%. Πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το σενάριο της καταβολής των ΕΦΑΠΑΞ δόσεις, έτσι ώστε να μειωθούν οι απώλειες για τους δικαιούχους, όμως σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι να πάρουν τα χρήματά τους, θα χρειαστεί να περάσουν από 2 έως και 4 χρόνια.